κύριε Πρόγειο, εκθέτεται στο Αμίντεο έργα σας με τίτλο «Η χωρική μου πατρίδα». Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την έκθεση αυτή. Ναι, κατάγομαι από τον Άγιο Παντελεήμονα, άρα και η ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου είναι η πατρίδα που με γέννησε. Η έκθεση «Χωρική μου πατρίδα» και ο τίτλος της βγαίνει από ένα κείμενο του μεγάλου ποιητή Μάρτου Μέσκου για τη δουλειά μου, ο οποίος αναφέρει ότι όλο αυτό το παιχνίδι του Γιάννη Πρόεδρου, το εικαστικό με τις πιπεριές, είναι στην ουσία η χωρική του πατρίδα. Έτσι βγήκε ο τίτλος αυτής της έκθεσης. Στην έκθεση του Αμίντεου παρουσιάζω στην ουσία τρεις κύκλους από τη δουλειά μου για να δει το κοινό του Αμίντεου να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα του συνόλου της δουλειάς μου. Ο πρώτος κύκλος είναι «Το κόκκινο που αγάπησα». «Το κόκκινο που αγάπησα» στηρίζεται πάνω στην πιπεριά Φλωρίνης ως στοιχείο ταυτότητας, ως ένα στοιχείο αφηγητή για την ιστορία την προσωπική μου αλλά και την ιστορία του τόπου μου. Ο δεύτερος κύκλος είναι ο κύκλος «Τα πουλιά», το οποίο επίσης ξεπήδησε από ένα στίχο του Μάρκου του Μέσκου, «Μακεδονίτικα πουλιά λαλούν μακεδονίτικα». Έτσι τα πουλιά που έχω εγώ από τις μνήμες της παιδικής μου ηλικίας, οι κάρδιες, οι καρτερίνες, οι πετινοί, τα αγριοπερίστερα, μπαίνουν σε αυτό το κύκλο και παρουσιάζω αυτό το κομμάτι της δουλειάς μου. Έτσι λοιπόν, ένας θεατής μπορεί να δει τη δουλειά μου, μπορεί να έρθει σε επαφή και όπως έχουν έρθει αρκετοί από τα βίντεο και συνομίλησαν με το έργο και σε αυτό στάθηκα πολύ τυχερός να έρθω σε επαφή με το κοινό και να δω τη μεγάλη επιρροή που άσκησε πάνω στο κοινό του Αμιντέου η δουλειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ περιεκτικός. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμα? Θέλω να πω ότι η έκθεση αυτή γίνεται υπό την αιγίδα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου. Παρακολουθώ τη δουλειά των παιδιών χρόνια τώρα. Βλέπω μια πολύ υψηλή ποιότητα, μια πολύ υπεύθυνη δουλειά, μια πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται στο Αμίντεο. Ήταν η πιο ευχάριστη έκπληξη για μένα το τελευταίο διάστημα και προσκαλώ όλους τους ειδοποιητές μου να σταθούν αρρωγή, να βλέπουν ό,τι διοργανώνουν τα παιδιά αυτά, γιατί ό,τι διοργανώνουν το διοργανώνουν με πολύ αγάπη και με πολύ υψηλά ποιοτικά κριτήρια. Μάλιστα, θα πρέπει να προσθέσουμε επίσης ότι η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 17. Ιουλίου θα είναι ανοιχτή αύριο λόγω παζαριού 10 με 2 και το απόγευμα 6 με 10, την Τρίτη 6 με 10 και την Τετάρτη 6 με 10, όπου την Τετάρτη για το κλείσιμο θα έχουμε και μία μικρή συναυλία μουσικής για να αποχαιρετήσουμε το κοινό του Αμιντέου. Εύχομαι καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πολύ. Και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ.